φρόντισαν εγκαίρως να κατεβάσουν τα κοπάδια τους σε χαμηλότερα υψόμετρα είτε σε επιμνηοστάσια για να τα προστατεύσουν από το χιονιά. Ωστόσο, δεν υπολόγισαν την ένταση του φαινομένου, με συνέπεια σήμερα να μετρούν απώλειες στην παραγωγή. Κτηνοτρόφοι ορεινών και ημιορεινών περιοχών των Χανίων μιλούν για πλήγμα, κυρίως σε νεογέννητα αμνοερήφια. Αυτή τη στιγμή στα μειοστάσια είναι ένα 10-20%. Στα νεογέννητα, αυτά ψοφίσανε από το ψύχος. Αυτά ψοφίσανε που κατέβηκε μείον και σε περιοχές με μεγάλα υψόμετρα πήγε μείον 5. Δηλαδή Ασκήπου, στα ορεινά πήγε μείον 5. Αυτά ψοφίσανε από το ψύχος. Μιλάμε τώρα για 10 μερό. Για 15 ευρώ. Χειμώνα τα κατεβάζουμε και όπως βλέπετε έχουμε μια στάνη πιο πέρα και μπαίνουν για να μην κρυώνουν το χειμώνα και όταν βρέχει. Τώρα με αυτές τις συνθήκες δεν θα τα πάτε στη στάνη? Θα πάνε μόνα τους. Θα πάνε μόνα τους. Μόλις φάνε θα πάνε. Σε περιοχές όπου η χιονόπτωση συνεχίστηκε, όπως τα ορεινά των Σφακίων, αν και οι δρόμοι προς τα πυμνιοστάσια άνοιξαν, είναι ακόμα αδύνατη η καταγραφή των αμνοερηφίων που χάθηκαν, καθώς τα σκέπασε το χιόνι, με συνέπεια εκτινοτρόφοι να στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης. Δεν έχουν πρόσβαση να τα βρουν αυτά που είναι γύρω-τριγύρω στα πυμνιοστάσια. Δηλαδή, ασκεύουν τώρα. Το σήμερα το χιόνι είναι ένα μέτρο. Αν χιονίσει και αύριο που λέει, με την Κυριακή, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει 20 μέρες, ένα μήνα να τα βρουν. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις για αποζημίωση στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, βλέπετε πώς και τι ζωή έχουν οι βοσκοί και να έχουμε και μην πω ποιους να μας κόβουν και τις επιδοτήσεις. Στο μεταξύ, οι φόβοι των ελαιοπαραγωγών για καταστροφή των ελαιόδεντρων από το βάρος του χιονιού επιβεβαιώθηκαν. Όχι μόνο θα δουν μειωμένη παραγωγή φέτος, αλλά είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί και η παραγωγή των επόμενων χρόνων. Μεγάλες ζημιές εδώ με το χιόνι, οι ελιές. Γιατί φορτώνονται, σπούνε. Υπάρχουν και σε περιοχές του ορεινού από Κόρονα και σε περιοχές Κεραμιά και σε όλες τις άλλες. Έχουν σπάσει πολλά δέντρα. Δεν είναι ολική η καταστροφή. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη ζημιά για τα επόμενα χρόνια που περιμένανε βεντέμα. Με δεδομένο ότι ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει τον καρπό και στην προκειμένη περίπτωση οι καταστροφές καταγράφονται στα ελαιόδεντρα, το καθεστώς των αποζημιώσεων στους πληγέντες είναι θολό. Με τη σεζόν να εξελίσσεται με συσσωρευμένα προβλήματα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων καλεί τους αγρότες σε μηχανοκίνητη πορεία τη Δευτέρα στις 11 το πρωί με αφετηρία των κόμβων μουρνιών.